είναι το φαινόμενο, το θέμα Σόρα. Καλησπέρα ξανά, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα. Κινήθηκε σήμερα. Καλησπέρα σας. Η δικαιοσύνη. Καλησπέρα. Μετά θα έλεγα από πρώτη τη δική σας. Έχουμε μια καθυστέρηση στον ήχο. Ναι. Κύριε Κοντονή, η Νέα Δημοκρατία, η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατηγορούν την κυβέρνηση για ολιγορία γιατί δεν κινήθηκε γρήγορα για αυτό το θέμα. Να σας πω ότι η πολιτική αντιπαράθεση αυτού του επίπεδου φτάνει σε σημεία γελιότητας. Διότι θέλω να πω ότι ένα φαινόμενο σαν το φαινόμενο Σόρας που γεννήθηκε και ανδρώθηκε επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να ζητήσει την αφύπνιση της κυβέρνησης. Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Εγώ χθες το βράδυ πληροφορήθηκα για μια απόφαση του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, η οποία έχει εκδοθεί το 2013. Σήμερα ζήτησα να την έχω στο γραφείο μου για να δω περί τίνος πρόκειται. Και αμέσως, επειδή υπήρξαν παρεμπίπτουσες κρίσεις σε αυτή την απόφαση, οι οποίες μου προξένησαν και εμένα ερωτηματικά, τη διαβίβασα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου για τα περαιτέρω. Ναι, θα κάνει πειθαρχικό ερωτώ όμως, για τον δικαστή που την εξέτασε. Το στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο ήταν σε αυτή την υπόθεση εμπλεκόμενος, ως μηνυτής, πολύ σωστά έκανε μήνυση. Μα δεν ενημέρωσε τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης του κόμματός του. Μιλάτε για τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτά τα οποία σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Του είχε κάνει μήνυση για διασπορά ψευδών. Και ειδήσεων. Ο κύριος Υπουργός της Δικαιοσύνης της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά δεν έπρεπε να κάνει αυτό που έκανα εγώ σε 12 ώρες. Τι έπρεπε δηλαδή άλλο να κάνει η κυβέρνηση. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία η οποία αφυπνίσθη μετά από 3 έτη να ζητάει από εμάς να ενεργήσουμε γρήγορα όταν ενεργήσαμε σε 12 ώρες. Κοιτάξτε, εγώ μπορώ να ακούσω και την πλέον κακόπιστη κριτική. Γελιότητες αυτού του τύπου τις παρακάμπτω και ταυτίζονται, είναι προφανές ότι ταυτίζονται με την ίδια την υπόθεση Σόρας. Κύριε Κοντονή, όμως υπάρχει ένα θέμα, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα θέμα στη σχέση, είναι μια απόφαση που λέτε, μετά βγήκε στη δημοσιότητα μια άλλη απόφαση για μια προκατακτική έρευνα όταν διάφοροι ασφαλισμένοι πηγαίνανε στον ΟΑΕ. Όχι, προσέξτε. Ναι, ναι, κατάλαβα τι με ρωτάτε. Με ρωτάτε για την εισαγγελική παραγγελία από εισαγγελέα του Βορείου Ελλάδος. Ναι. Που είναι το 2015 αυτή. Ο εισαγγελέας παρέλαβε μία. Δεν σας ακούω όμως. Λέμε ότι αυτή η δεύτερη. Ο εισαγγελέας υπόθεση παρέλαβε μία μηνυτήρια αναφορά. Δεν γίνεται γιατί έχω. Ναι, έχετε επιστροφή. Σας παρακαλώ λίγο, υπάρχει μια καθυστέρηση. Ναι. Ο εισαγγελέας παρέλαβε μία μηνυτήρια αναφορά, διέταξε προκαταρτική εξέταση και αυτή είναι η διαδικασία. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας μπορεί ο εισαγγελέας να θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει συμβεί κάτι. Από ό,τι δε ενημερώθηκα από δικαστικούς κύκλους, ο διοικητής του Ταμείου δεν εκλήθη ως ύποπτος, αντίθετα κατέθεσε ένορκα, δηλαδή δεν του προσήψε ο εισαγγελέας καμία κατηγορία, ούτε ιονή κατηγορία, ούτε προσήλθε ως ιονή κατηγορούμενος, δηλαδή να καταθέσει ανομωτή. Επομένως, αυτή η περίπτωση είναι πολύ διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση και δεν νομίζω ότι είναι άξια να σχολιάσουμε κάτι. Είναι μια ενέργεια ενός εισαγγελικού λειτουργού, νομίζω σωστά ενήργησε. Και δυστυχώς, εδώ για άλλη μια φορά, νομίζω το ποτάμι εμπλέκει τον εισαγγελικό λειτουργό σε έναν γενικό παραλογισμό. Ανεύθυνα και με κατά τρόπο μη επιτρεπτό. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω για την ώρα, για αυτή την ανακοίνωση. Μία ερώτηση από τον Μανώλη Κοτάκη. Άλλο είναι η απόφαση του 2013 και άλλο είναι η υπόθεση αυτή που σας αναφέρω τώρα και μου θέσατε υπόψη. Μάλιστα. Έλα, Μανώλη. Κύριε Υπουργέ, η ερώτηση είναι περίπου τοποθέτηση, αλλά θα επιχειρήσω να τη διατυπώσω ως ερώτημα. Αν μπορείτε λίγο πιο δυνατά. Ναι, λέω, η ερώτηση είναι περίπου τοποθέτηση, αλλά θα επιχειρήσω να τη διατυπώσω ως ερώτημα. Είναι δυνατόν να κάνετε αντιπαράθεση στα κόμματα για αυτό το θέμα και η Νέα Δημοκρατία σήμερα που έκανε την ανακοίνωση. Αλλά και εσείς. Κύριε Κοτάκη. Προσέξτε. Να ολοκληρώσω, κύριε Υπουργέ. Να ολοκληρώσω. Ξεκίνησε η κυβέρνηση. Δεν πρόλαβα.
Δεν πρόλαβα να πω αυτό που ήθελα. Δεν πρόλαβα καν. Είπατε πριν από λίγο ότι γεννήθηκε και ανδρώθηκε. Να σταθούμε πρώτα σε αυτό. Όχι, να σταθούμε να πρώτα σε αυτό, γιατί έχει σημασία. Δεν είπα αυτό που ήθελα. Μισό λεπτό. Είπατε ότι γεννήθηκε και ανδρώθηκε το φαινόμενο Σόρα επί Νέα Δημοκρατία Σαμαρά Βενιζέλο. Δηλαδή τι, ο κύριο Σαμαρά, ο κύριο Βενιζέλο ευθύνονται επειδή κυκλοφορούσε ο Σόρα και ο γύρο Σόρα και έπιθε κάποιου πολίτε, όπω επίση δεν ευθύνεστε και εσεί, εάν κατά τη γνώμη μου υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εύθυστοι. Θα δεν κάνετε είπα πολιτική αντιπαράθεση γι' αυτό. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Ήδη από το Σεπτέμβριο το Υπουργείο Οικονομικών είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση της διερεύνησης αυτών των καταστάσεων. Οικονομική αστυνομία. Με έγγραφα τα οποία είχε αποστείλει στην εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Πρώτο. Δεύτερο. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια αντιπαράθεση ή προκαλείται κατά τρόπο προκλητικό, θα έλεγα, για την κοινή λογική. Εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία σήμερα μια γενναία ανακοίνωση, γενναία για επίπεδο κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, και λέει να αφυπνιστεί η κυβέρνηση. Τα είπε προηγουμένως η ρεπόρτερ του σταθμού σας. Και η απάντηση δική σας ποια είναι, να κατηγορήσετε το ίδιο τη Νέα Δημοκρατία? Η απάντηση δική μας, αν η βάση του ισχυρισμού της Νέας Δημοκρατίας είναι λάθος, θα κάνετε και εσείς το ίδιο? Όχι, κύριε Κοτάκη, η κυβέρνηση απαντά σε αυτές τις γενιότητες. Δεν μπορεί να λέει η Νέα Δημοκρατία ακριβώς επειδή ξέρει ότι έχει ευθύνες για το φαινόμενο αυτό και δεν έκανε τίποτα τόσα χρόνια, να λέει να αφυπνιστεί η κυβέρνηση. Από πού προκύπτει αυτό, κύριε Υπουργέ? Να ξυπνήσουν οι ίδιοι που το πήραν χαμπάρι μετά από τρία χρόνια, όταν έχει εκδοθεί απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικού Αθηνών που αφορά μήνυση στελέχους της. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, να σταματήσουν εδώ στις γενιότητες τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, για η κυβέρνηση άμεσα απευθύνθηκε στη δικαιοσύνη για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό το γενναίο πράγμα το οποίο βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, και πέφτουν θύματα άνθρωποι οι οποίοι είναι είτε καλής πίστεως είτε έχουν κάτι άλλο υπόψη τους. Ωραία, σας κάνει μια ερώτηση και η Έργα Βαλιάνου. Ναι, εγώ θα πω, το έχω ξαναπεί και άλλες φορές και για άλλες περιπτώσεις, όπως και για την περίπτωση της Χρυσής Αυγής, για αυτά τα φαινόμενα, ότι για μένα και για το ρεπορτάζ που κάνω, θα έπρεπε να είχε επέμβει ένας εισαγγελέας πολύ νωρίτερα για όλο αυτό το φαινόμενο και όχι ο υπουργός ο πρώην ή τώρα εσείς. Εν πάση περιπτώσει, εσείς μαζέψατε κάποια στοιχεία. Επενέβην όμως, κύριε Βαλιάνου. Αυτό που κάνατε σήμερα. Να σας πω όμως, και τώρα και κινήθηκαν οι δικαστικές αρχές. Ναι, σας ακούω. Και εγώ αμέσως, μόλις το πληροφορήθηκα χθες το βράδυ, άμεσα κινήθηκα με το να ενημερωθώ και να αποστείλω τα σχετικά έγγραφα στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Και τώρα κινήθηκε και πιστεύω ότι θα δοθεί μια λύση οριστική σε όλα τα επίπεδα. Ήδη τώρα μαζεύονται όλες οι δικογραφίες, αλλά εγώ θα πω πάλι αυτό, ότι έπρεπε η δικαιοσύνη μόνη της να κινηθεί Νικόλ, και για τις δύο αποφάσεις αυτές και που είχαν γίνει υπέρ του κυρίου Σόρα. Και Νικόλ, κύριε Βαλιάνου, κάτι. Ορίστε. Να σας πω το εξής, ότι μπορεί να υποτιμήθηκε ενδεχομένως εξαιτίας της γελιότητος το φαινόμενο αυτό. Μπορεί να υποτιμήθηκε. Και η Νικόλη Βαδάνη θέλει να σας ρωτήσει. Δεν πρέπει να υποτιμούνται τίποτα, σε περιόδους κρίσης, ιδίως όταν υπάρχει αυτό το κλίμα. Αυτό μάλιστα. Συμφωνούμε. Βεβαίως. Βεβαίως. Τελικά αυτό λέω. Το συμπέρασμα είναι ότι δεν πρέπει να υποτιμούνται και πρέπει άμεσα να επεμβαίνει η δικαιοσύνη με τα όργανά της και τους εισαγγελικούς λειτουργικούς να δίνει τέλος, γιατί υπάρχουν και, όπως σας είπα, ενδεχομένως καλόπιστοι συμπολίτες μας ή κάποιοι που έχουν κάτι άλλο υπόψη τους, που να κατευθύνονται προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σε συνέχεια ουσιαστικά αυτό που έθεσε η Έρικα, εδώ έχουμε είτε μια, στην καλύτερη περίπτωση, επιχείρηση εξαπάτησης πολιτών, στη χειρότερη μια οργανωμένη επιχείρηση εξαπάτησης του κράτους με σκιές και με ακροδεξιών στοιχείων, με βάση όλα αυτά που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στην υπόθεση Σόρα. Όλα αυτά δεν εμπερικλείουν μια ολιγορία και με την πολιτική έννοια, πέρα από την ολιγορία που προφανώς υπάρχει από την πλευρά κάποιων ή κάποιου δικαστικού λειτουργού? Δεν έπρεπε να έχει εντοπιστεί το πρόβλημα νωρίτερα, ασχέτως αν οφείλεται, αν ανδρώθηκε, γεννήθηκε, κλιμακώθηκε στην προδική σας κυβερνητική περίοδο εποχή ή μετά? Είναι ήδη μια διετία. Κοιτάξτε, στην οποία είστε στην κυβέρνηση. Καταλαβαίνω τι θέλω να πείτε. Το ίδιο είπε και η κυρία Βαλιάνου, νομίζω.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν αντανακλαστικά πιο γρήγορα έτσι σε όλους τους θεσμούς της πολιτείας και του κράτους. Έτσι. Αυτό θέλω να πω. Όπως έπρεπε να έχει γίνει και με τη Χρυσή Αυγή, το επαναλαμβάνω. Τα αποτελέσματα μιας κατάστασης, προσέξτε, εγώ έβλεπα εκπομπές στην τηλεόραση που εκαλείται αυτός ο κύριος ή συνεργάτες του. Μάλιστα. Να αναλύσει το θέμα το οποίο. Το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Τη συμπαντική συνειδητότητα. Ναι, και συζητούσα σοβαρά, συνάδελφοί σας, για την ύπαρξη 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ότι αυτά χωρήθηκαν από το. Ένα πράγμα το οποίο ξεπέρναγε κάθε όριο γελιότητα. Εκεί όμως, κύριε Υπουργέ, σε αυτές τις περιπτώσεις όμως, αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν οι θεσμοί. Υπάρχει το Εθνικό Συμβούλιο, αν υπήρχε το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Υπάρχει δικαιοσύνη. Ο κάθε συνάδελφος, ο οποίος έχει ένα μικρόφωνο, έτσι, δεν μπορεί να λειτουργεί αυθαίρετα. Και αν το κάνει, πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν οι θεσμοί, είναι, ώστε να προστατεύουν οι πολίτες. Μισό λεπτό, κύριε Παντώνη, η Αναστασία και κλείνουμε με εσένα. Εμείς, άμεσα νομίζω λειτουργήσαμε, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών εδώ και μερικούς μήνες, εγώ αμέσως μόλις ενημερώθηκα, εντός 12 ώρων είχαμε προβεί στις ενέργειες που πρέπει να προβούμε, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο καθένας καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει αυτά τα φαινόμενα να μένουν, να αιωρούνται και να δηλητηριάζουν την κοινωνική ζωή. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, μια διευκρίνηση μόνο. Υπήρξαν προειδοποιήσεις, υπήρξε αυτό το φαινόμενο που λέτε της τηλεοπτικής προβολής, και υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και εκεί, αλλά υπήρξαν και προειδοποιήσεις αντίστοιχα δημόσιες από δημοσιογράφους, από έρευνες που είχαν γίνει. Έτσι, εκεί δεν είδαμε να υπάρχει μια ανταπόκριση, γιατί υπάρχει και αυτή η παράμετρο στην όλη ιστορία. Από ποιους να υπάρχει ανταπόκριση? Ας πούμε για παράδειγμα, σήμερα παλιότερα, διάβαζα ένα. Ναι, παλιότερα. Ναι. Διάβαζα ολόκληρα άρθρα που είχε γράψει κατά καιρούς και παρεμβάσεις που είχε κάνει ο Μιχάλης Ιγνατίου, ας πούμε, για το θέμα Σόρα. Άλλοι δημοσιογράφοι. Και εκεί η πολιτεία, και δεν αναφερόμαστε σε εσάς, είναι πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση. Κοιτάξτε, η αντιπαράθεση, θα σας πω. Το έβλεπα κι εγώ. Παρακολουθώ τον τύπο και όλα αυτά τα σχετικά που μου αναφέρετε κι εσείς. Η αντιπαράθεση εκεί την περίοδο γινόταν σε αυτό το επίπεδο που μου περιγράφεται. Υπήρχε αρθρογραφία, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επεσήμεναν τους κινδύνους. Λέω όμως, και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε κάτι περισσότερο, ότι τέτοια φαινόμενα δεν πρέπει να τα αφήνουμε να δηλητηριάζουν την κοινωνική ζωή. Και βέβαια αυτό το φαινόμενο έχει εμφανιστεί και στην Κύπρο το 2012-2013. Έχει πάει ο Σόρος και στην Κύπρο και το έχει δημιουργήσει γι' αυτό. Να σας κάνει μια ερώτηση η Αναστασία Γιάμαλη και μετά πάμε και στο Μανώλη τον Κοτάκη να κλείσουμε αυτό το θέμα. Υπουργέ, πόσο πλήρης θα είναι η διερεύνηση της υπόθεσης? Μιλάμε για έναν άνθρωπο, δεν θα πω αν είναι πολιτικός, έναν κύριο ο οποίος εμφανίζεται ως μεσσίας και έχει ανοίξει γραφεία σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Πράγμα που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί νομίζω ότι και εσείς ως μέλος ενός κόμματος ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να ανοίξουν γραφεία σε οποιαδήποτε περιοχή, τι κόστος είναι αυτό για να το δημιουργήσεις, να το συντηρήσεις και ούτω καθεξής. Πόσο βαθιά στοχεύεται να πάει η έρευνα? Κατά πρώτον, όπως ξέρετε, από τη στιγμή που η έρευνα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη στοχεύεται με αλφαγιώτα καθορίσει την πορεία των ερευνών και ναι, κατάλαβα τι μου λέτε. Και η δικαιοσύνη θα αποδώσει ευθύνες. Όπου υπάρχουν. Όπου υπάρχουν. Μανώλη, τελευταία ερώτηση. Θα κλείσουμε αυτό να πάμε στο θέμα της Νοβάρτης. Να μας δώσει, αν υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, ο Υπουργός. Κύριε Υπουργέ, σας ξέρω και είστε ένας πολιτικός ο οποίος μετράτε τα λόγια σας στις δημόσιες παρεμβάσεις σας. Άλλοι όμως πολιτικοί και από άλλα κόμματα αλλά και από το δικό σας δεν μετρούν τα λόγια τους. Την περίοδο που αναπτύχθηκε το φαινόμενο Σόρα για πρώτη φορά, υπήρχαν πολιτικοί και κόμματα που έταζαν στους πολίτες συσάχθεια. Δεν πληρώνω. Αναπτύχθηκε λοιπόν αυτό το φαινόμενο σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό περιβάλλον. Κάποια στιγμή λοιπόν και το κόμμα σας αλλά και τα υπόλοιπα δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν μια διαδικασία, να την πω, αναστοχασμού, όχι για να αναζητήσουν ευθύνες για το αν γεννήθηκε ή δεν γεννήθηκε το φαινόμενο Σόρα, αλλά πώς πολλές φορές ένα ιδεολογικό περιβάλλον βοηθάει να αφύονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Κύριε Κοτάκη, δεν θα συμφωνήσω μαζί σας. Διότι το φαινόμενο Σόρας
ναι. και τα κινήματα πολιτών που είχαν αναπτυχθεί ιδίως την πρώτη περίοδο της μνημονιακής λέλαπας ναι. και της πολιτικής της λιτότητας. Την πρώτη περίοδο που η καπιταλιστική κρίση χτύπησε την πόρτα της χώρας μας ναι. Είναι εντελώς διαφορετικά και μη συγκρίσιμα μεγέθη. Γιατί? Κάποιοι επομένως, έλεγαν τότε στους πολίτες μην πληρώνετε, πράγματα. Δεν πληρώνω. Περίπου το ίδιο πράγμα έλεγαν. Εντάξει, ώρας, είναι εντελώς διαφορετικό φαινόμενο με τα κινήματα πολιτών τα οποία αντιδρούσαν σε αυτή την πολιτική φτωχοποίησης της ελληνικής κοινωνίας. Είναι πολύ διαφορετικό το ζήτημα. Μιλάμε για συλλογικότητες οι οποίες συγκροτούσαν έναν λόγο ριζοσπαστικό εκείνη την περίοδο και δεν πρέπει να γίνεται καμία διαγραφή χρέωση διασταύρωση με ένα φαινόμενο το οποίο κινείται μεταξύ της ακραίας παθογένειας και της ακραίας γελιότητας. Εντάξει, η συσάκτεια ήταν διαγραφή χρέους, το κίνημα δεν πληρώνεται κάτι συγκεκριμένο, ο Σόρας προφανώς ήταν κάτι διαφορετικό, κοιτάξτε, κύριε, αλλά στην ίδια κατεύθυνση. Δεν θέλω να ταυτίσω. Τη διαγραφή ιδιωτικού χρέους την προβάλλει σήμερα δημοσίου. Η ελληνική κυβέρνηση. Προσέξτε ιδιωτικού όμως, χρέους, προσέξτε όχι δημοσίου. Τη διαγραφή χρέους του ελληνικού χρέους, προσέξτε. Ναι. Γιατί για το ιδιωτικό χρέος δεν έχουν πάρθει και νομοθετικά μέτρα την περίοδο της δικής μας διακυβέρνησης. Μόλις προχθές ψηφίσαμε τον πτωχευτικό κώδικα που για τον πτωχό ο οποίος έχει πτωχεύσει χωρίς δόλιο τρόπο δίδεται μια δυνατότητα να επανακάμψει στην εμπορική δραστηριότητα χωρίς να τον βαρύνουν μετά από 2 χρόνια, nice. Χωρίς να τον βαρύνουν τα χρέη του παρελθόντος. Επομένως, άλλα είναι αυτά που λέω εγώ και άλλα είναι αυτά που μου λέτε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε με το θέμα της διαγραφής του δημόσιου χρέους τίθεται και από την ελληνική κυβέρνηση και μάλιστα πλέον με διεθνή συμπαράσταση. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Κύριε Υπουργέ, και στους διεθνείς οργανισμούς και στα ευρωπαϊκά όργανα. Να κλείσουμε. Αλλά σας λέω και για το ιδιωτικό χρέος υπάρχουν αυτή την ώρα νομοθετήματα, όπως είναι και για την πρώτη κατοικία, τα οποία απαλλάσσουν τους δανειολήπτες ή αυτούς οι οποίοι κατεστράφησαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης από ένα μέρος του ιδιωτικού χρέους. Κύριε Υπουργέ, να φύγουμε από το θέμα Σόρας και να πάμε στο θέμα Νοβάρτης. Όσο μπορείτε να μας πείτε ποιο είναι το επίπεδο συνεργασίας με τις Αμερικανικές αρχές και αν έχουμε καινούργια στοιχεία και αν έχετε κάποια εκτίμηση πόσο μεγάλο είναι αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, επειδή μιλάγαμε για αφυπνίσεις προηγουμένως, θέλω να πω ότι αμέσως μόλις εντοπίστηκε από δημοσιογραφική έρευνα το συγκεκριμένο ζήτημα, αμέσως διαβίβασα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και ζήτησα να εκκινήσει η διαδικασία της έρευνας τα σχετικά δημοσιεύματα. Αυτό γιατί ορισμένοι θέλουν να αφυπνιστεί η κυβέρνηση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η υπόθεση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Από τα στοιχεία τα οποία μέχρι σήμερα έχουμε υπόψη μας και από ένα γεγονός το οποίο παραλίγο να γίνει τραγικό, την απόπειρα αυτοκτονίας ενός νέου ανθρώπου. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ήδη η εισαγγελική αρχή έχει ενεργοποιήσει τη διαδικασία της δικαστικής συνδρομής προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη διεξάγεται έρευνα. Η έρευνα όμως αυτή είναι απολύτως μυστική, δεν γνωρίζω κάτι, ούτε μπορώ να γνωρίζω, για να σας αναφέρω. Είναι όμως μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση η οποία όπως ανέφερα θα φτάσει σε βάθος και θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς. Ναι, αυτό το καταρχήν να πω και εγώ να το επαναλάβω ότι και πάλι με δική σας παρότρινση κινήθηκε η δικαιοσύνη. Εν πάση περιπτώσει ήταν με μυστικότητα και στην Αμερική και εδώ. Κυρία Βαγιάννη, το ξέρετε, το ξέρετε ότι κάτι τέτοιο προβλέπεται στον κώδικα ποινικής δικονομίας. Λοιπόν, ωστόσο, σε κάποια δήλωση. Επομένως, η νόμιμη διαδικασία ακολουθείτε. Έτσι που ακολουθείτε. Ωστόσο, σε κάποια δήλωση σας είπατε ότι θα προχωρήσει ταχύτατα η έρευνα, ήδη από την εισαγγελέα διαφθοράς, την κυρία Ράικου και τους συνεργάτες της, αλλά θα έχουμε και θεαματικές εξελίξεις. Εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι η έρευνα. Ναι, ότι η έρευνα στρέφεται κατά παντός. Δηλαδή. Και για υπουργούς το διάστημα αυτό,
αλλά και για γενικά αξιωματούχους, για υπαλλήλους, για γιατρούς. 4.000 γιατροί ψάχνονται. Ελέγχονται και πολιτικά πρόσωπα. Εσείς αυτό να μας εντοπίσετε. Εγώ μαθαίνω ότι και για υπουργούς ξαναλέω και πάλι, ούτε δικαιούμαι, ούτε γνωρίζω. Μάλιστα. Δεν δικαιούμαι να γνωρίζω και ούτε γνωρίζω τις κατευθύνσεις που έχει η έρευνα. Αυτή η έρευνα είναι στα χέρια των αρμόδιων εισαγγελικών λειτουργών, οι οποίοι τη διεξάγουν με αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος. Η έρευνα δεν σταματάει και δεν περιορίζεται και δεν έχει κατεύθυνση. Θα ελεγχθούν όλα τα στοιχεία. Οι πάντες. Και μέσω των στοιχείων όσοι εμπλέκονται, οι πάντες. Επομένως θα πρέπει καλώς εχόντων των πραγμάτων να προχωρήσει η έρευνα, να έχουμε ένα εισαγγελικό πόρισμα για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Εάν καταλήξουμε, πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα βρεθούμε μπροστά σε μια κατάσταση μεγάλης υπεξαίρεσης του δημόσιου χρήματος, για να το πω έτσι, μέσω της υπερκοστολόγησης φαρμάκων. Είναι αυτή η κατεύθυνση που έχει και η έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, από ό,τι πληροφορούμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα στην αίθουσα σύνταξης και θα περιμένουμε και τα αποτελέσματα της έρευνας και για τη μία υπόθεση και για την άλλη, γιατί πραγματικά ενδιαφέρει όχι μόνο τους πολιτικούς που έχουν την αντιπαράθεση, ενδιαφέρει όμως τους πολίτες. Και το ένα για τα σκάνδαλα, αλλά και το άλλο γιατί πολλοί από τους συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα. Να σας πω, κύριε Παναγιωτόπουλε, το εξής. Εάν διερευνούμε τα σκάνδαλα, τα διερευνούμε, διότι εδώ υπήρξε κατά το παρελθόν και κατά το απότερο αλλά και κατά το πρόσφατο μία κατάσταση προσβολής της δημόσιας ζωής, το ένα αυτό, και προσβολής του Έλληνα φορολογούμενου, ο οποίος φορολογείται για να υπάρχει κράτος πρόνοιας και τελικά αυτά τα χρήματα πηγαίνανε στους τέσσερους ανέμους. Έτσι. Λοιπόν, δεν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε από την κακή μας τύχη. Έχουν γίνει πολλά και διάφορα τα οποία ξεσκεπάζονται την τελευταία περίοδο. Και πιστεύω ότι ο Έλληνας πολίτης γίνεται σοφότερος με αυτά που μαθαίνει από σκάνδαλα, από τα εξοπλιστικά, από τις ζήμες, από τις δημόσιες προμήθειες, τώρα από τα φάρμακα και πάει λέγοντας. Θα τα αποκαλύψουμε όλα και ο Έλληνας πολίτης θα ενημερωθεί ποιοι ευθύνονται για αυτή την κατάσταση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Επιστροφή στην αίθουσα σύνταξης. Έχω ένα βιντεάκι να σας δείξω. Να είστε καλά.